Θέμα ημερών είναι η αποδοχή ή όχι από πλευράς της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΠΑΒΗ ΑΕ τη συνέχιση ή μη των συζητήσεων με τον Δήμο Ιωαννιτών αναφορικά με το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των δημοτικών υπηρεσιών στα κτίρια του ΚΕΠΑΒΗ στην παραλίμνιο περιοχή. Ουσιαστικά αυτό που πρόκειται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της ΚΕΠΑΒΗ ΑΕ είναι αν θα συνενέσει στην σύσταση επιτροπής η οποία και θα αναλάβει στη συνέχεια να κάνει τις όποιες συζητήσεις και να συντάξει ένα κοινώς αποδεκτό κείμενο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τον Δήμο Ιωαννιτών για τη μεταφορά και μεταστέγαση των δημοτικών υπηρεσιών. Διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες. Αυτό ανέφερε μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, εξηγώντας ότι είναι μια διαδικασία που σίγουρα θα πρέπει να τρέξει ώστε το κείμενο να είναι έτοιμο εντός το πολύ ενός μήνα και στην συνέχεια να λάβει και τις απαιτούμενες εγκρίσεις τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων όσο και από την Γενική Συνέλευση του ΚΕΠΑΒΗ. Εάν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου στους χώρους του ΚΕΠΑΒΗ. Αν όχι, τότε η Δημοτική Αρχή θα κληθεί να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της, να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις και να πάρει μέτρα για να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Να μιλήσουμε και για το ΚΕΠΑΒΗ, για το παλιό Δημαρχείο, γιατί το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν μένουμε σε προφορική κουβέντα, είναι όλα γραπτά και δεσμευμένα προς όλες τις κατευθύνσεις. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του ΚΕΠΑΒΗ εάν θα αποδεχθεί την δημιουργία μιας επιτροπής η οποία μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, όχι περισσότερο των 3-4 εβδομάδων, θα κατασταλάξει σε ένα κοινό αποδεκτό κείμενο το οποίο θα ψηφιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Γενική Συνέλευση για να προχωρήσει η επόμενη μέρα. Αν αυτό ευοδοθεί, έχει ανοίξει ο δρόμος. Αν δεν ευοδοθεί, θα αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις και θα πάρουμε και τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να προσφύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Το θέμα της μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου έχει αποτελέσει και ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της παράταξης του Θωμά Μπέγκα. Επανήλθε στο προσκήνιο όταν άνοιξε η συζήτηση και κυρίως η διεκδίκηση από πλευράς του Δήμου Ιωαννιτών της παραχώρησης του κτηρίου του Παλαιού Πανεπιστημίου στη Δομπόλη, ώστε να μεταφερθούν εκεί οι υπηρεσίες του Δημαρχείου. Επί αυτής της πρόθεσης της Δημοτικής Αρχής, ο Θωμάς Μπέγκας είχε υπενθυμίσει πως κατά τη δική του δημαρχιακή θητεία είχαν γίνει αρκετά βήματα για την μετεστέγαση του Δημαρχείου στο κτίριο του ΚΕΠΑΒΗ, με την μελέτη, όπως είχε πει, μάλιστα να έχει φτάσει σε προχωρημένο επίπεδο. Αυτό βέβαια ήταν κάτι που αμφισβητήθηκε από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος αναφορικά με την μελέτη που είχε κάνει δωρεά η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της συνεργασίας με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχε αναφέρει ότι ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν έχει παραδοθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου. Ενώ σε επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής και με τον μελετητή στην Θεσσαλονίκη, είχε υποθεί ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση της μελέτης εάν δεν πληρωθεί. Από την άλλη, βέβαια, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μείζον είναι και το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΚΕΠΑΒΗ, το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο για 50 χρόνια, με τον Δήμο όμως να μην εκπροσωπείται επαρκώς παρά μόνο με ένα άτομο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και μισθώματα για τους χώρους που χρησιμοποιεί για την στέγαση των κοινωνικών δομών του ΟΚΠΑΠΑ. Για μία ακόμη φορά, το βράδυ της Τρίτης, ο κύριος Ελισάφ επανέλαβε πως για την υπόθεση του ΚΕΠΑΒΗ δεν έχει βρεθεί ούτε ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει τις συνομιλίες που είχαν γίνει κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία και πως οι όποιες συζητήσεις ή συμφωνίες ήταν στο προφορικό. Πολύ καθαρά. Όμως, χωρίς κουβέντα, όλα αυτά γινόταν στο προφορικό. Τίποτα δεν βρήκα στο φάκελο του ΚΕΠΑΒΗ ένα χαρτάκι. Ένα έγγραφο, ένα διάλογο, ένα κείμενο μεταξύ Δημάρχου, Δημοτικής Αρχής και Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΠΑΒΗ. Γινόταν όλο στο προφορικό. Πήγαινε, έλα, κάνε, θα κάνω, είπα, δεν είπα. Έτσι δεν μπορεί να παραχθεί ποτέ έργο σήμερα.